Η Κατερίνα Γκαγκάκη βρέθηκε στον Αντένα και το Dancing with the Stars. Η Μυρτό Τζοτζόκου τη συνάντησε και μίλησαν για όλα όσα ακούγονται το τελευταίο καιρό για την επιστροφή της στον Αντένα. Επιστροφή και στον Αντένα. Πώς νιώσατε? Δεν είναι η πρώτη φορά που επιστρέφω στον Αντένα. Πέρυσι νομίζω πήγα σε όλες τις εκπομπές, οπότε αυτό είναι κάτι που το γράψατε εσείς. δεν έχει αλλάξει κάτι και δεν ήταν και κάτι ιδιαίτερο. Πέρυσι νομίζω δεν υπήρχε εκπομπή του Αντένα που στην οποία να μην ήρθα. Μετά την αποχώρηση του Γιάννη Λάτσιου από το κανάλι του Αμαρουσίου, η Κατερίνα Γκαγκάκη ανήρτησε στο λογαριασμό της στο Instagram το εξής. Τα τελευταία χρόνια κάνω υπερεντατικές προσπάθειες και απόπειρες να περιμένω. Γεγονός είναι όχι πάντα επιτυχημένες. Θεωρούσα πάντα την υπομονή υπερεκτιμημένη, ιδιαίτερα μπροστά στην ειδονή του παρορμητικού ξεσπάσματος. Ποια η αξία να ξέρεις ότι ο άλλος κάνει λάθος, να καταλαβαίνεις την πονηριά του αν δεν το αποδείξεις ότι το ξέρεις? Θεωρούσα. Λάθος. Ένδειξη μεγάλης ωριμότητας η στρατηγική αναμονής για τη σωστή στιγμή και η απόλαυση όταν οι άλλοι αυτοπαγιδεύονται στο τέλος τεράστια. Σε πολύ λίγο. Θέλω να μου σχολιάσετε την απομάκρυνση του Γιάννη Λάτσιου από τον Αντένα. Νομίζω ότι είναι λίγο άκομψο να σας τη σχολιάσω, διότι είναι ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι. Δεν θα κρύψω ότι είμαι εξεπλάγιν και δεν θα σας κρύψω ότι εγώ θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο είναι τελείως άτοπο και τελείως ανεδαφικό, αλλά επειδή ξέρω πώς λειτουργεί η τηλεόραση, ξέρω ότι αυτά έρχονται και παρέρχονται. Μίλησε στην κάμερα της εκπομπής μας και ξεκαθάρισε πως το παραπάνω κείμενο δεν αφορούσε το Γιάννη Λάτσιο, αλλά κάποιο άλλο πρόσωπο κλειδί. Ανεβάσατε και ένα post στο Instagram που γράφατε κάτι πολύ έτσι ενηγματικό. Πολύ με παρακολουθείτε και πάρα πολύ χαίρομαι με τον καιρό. Και αυτό πρέπει να σας πω και θέλω να είμαι και πολύ σαφής, μια το αναφέρατε. Αυτό μου το έχει μάθει ο Γιάννης Λάτσιος, γιατί είμαι ένας